Καλώς ήρθες στο κανάλι. Στο κανάλι το οποίο σε κάνει να σκέφτεσαι διαφορετικά. Είμαι ο Ακάς, είμαι ένας ερευνητής, αριθμολόγος, αστρολόγος, αναλυτής ταρό, καρτών γενικότερα, όπου αναζητώ κι εγώ νοήματα και αλήθειες σε αυτόν τον κόσμο. Το σημερινό μας λοιπόν, η σημερινή μας ανάλυση, κάνε οπωσδήποτε την εγγραφή σου, γιατί έρχονται πολύ όμορφα πράγματα, έρχονται διαγωνισμοί, θα ανακοινώσω κάποια στιγμή, θέλει λίγο ακόμα, ακόμα χρόνο. Ε, και μέσα από αυτό το κανάλι μπορείς να ανακαλύψεις πάρα πάρα πολλές προσεγγίσεις, μπορείς να ανακαλύψεις, διάλεξε μια κάρτα, μπορείς να ανακαλύψεις ε, αριθμολογικές τοποθετήσεις, αναλύσεις, αστρολογικές, κάνουμε τέτοια πράγματα. Μην χάσει λοιπόν όλα αυτά τα οποία έχω ήδη ανεβάσει και έχω ετοιμάσει και για, το, προηγούμενε για τις προηγούμενες αναλύσεις που έχουμε προσεγγίσει, κάρμα, ζώδια, τι έρχεται, αρχικό γράμμα ονόματος, ημερομηνίε. Λοιπόν, και πάμε κατευθείαν τώρα στο θέμα το οποίο έχουμε να διαπραγματευτούμε σήμερα. Διάλεξε έναν αριθμό 9. Ο αριθμός 9 λοιπόν, παίζει, μάλλον όλοι οι αριθμοί παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο. Υπάρχουν αριθμοί οι οποίοι μας δυσκολεύουν Υπάρχουν αριθμοί οι οποίοι όμως μας ευνοούν. Ο αριθμός είναι η φιλοσοφία του. Ε, για να το, ε, να, 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 στην πυθαγόρια αριθμολογία έχει την εξή έννοια. Εν νέο. Δηλαδή ένα νέο. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι ένας κύκλος. Αν το δείτε είναι ένας κύκλος ο οποίος κάνει και ένα, ε, μια γραμμή καμπύλη η οποία σαν να σε πηγαίνει πάλι από την αρχή. Σημαίνει ότι στις ζωές μας κλείνουν κεφάλαια και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Όπως και να το κάνουμε όμως, φίλες και φίλοι, για να ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο, πρέπει κάτι να έχει ολοκληρωθεί. Και ο λόγος είναι λίγο ενεργειακός, θα σας το εξηγήσω. Έχω, ξαναλέω πάλι, η πληροφορία είναι ενέργεια, η ενέργεια είναι πληροφορία. Τα έχω αναλύσει και σε, προηγούμενες, και σε προηγούμενα βίντεο αναλύσεις, που σημαίνει ότι η ενέργεια στην ουσία μας μεταφέρει κάποιες πληροφορίε. Παραδείγματο χάρη, να πάρουμε την αστρονομία ή το φω μεταφέρει συγκεκριμένε πληροφορίε. Οι αστρονόμοι μετράνε το φω και μπορούν από εκεί να καταλάβουν πάρα πολλά πράγματα. Όμω και στον πραγματικό κόσμο η ενέργεια ισχύει, παραδείγματο χάρη, οι σκέψει ενό ανθρώπου, τα συναισθήματα ενό ανθρώπου. Πολλέ φορέ λέμε ψυχολογούμε έναν άνθρωπο έτσι και προσπαθούμε να καταλάβουμε πώ είναι γενικότερα η ενεργειά του. Ή αν μα λέει αλήθεια ή ψέματα. Μόνο χάρη να είμαι πολύ καλά, αλλά μέσα του υποφέρει, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα είδο ενέργεια που σκανάρουμε και λέμε ρε παιδί μου, δεν σε πιστεύω, διότι αντιλαμβανόμαστε διαστητικά κατά κάποιο τρόπο την πληροφορία. Πρέπει να την πληροφορία ότι δεν είναι καλά. Ο αριθμό 9 λοιπόν είναι ένα από του πιο μυστήριου αριθμού όπου πρέπει να κατακτηθεί. Είναι ένα δύσκολο αριθμό. Ναι, έχει συσχετιστεί με τον αλτρουισμό, βοήθεια προς τους άλλους ανθρώπους, την ειρήνη κτλ. Όμως, ο αριθμός 9 στην ουσία, για να ξέρετε, η αληθινή του διάσταση είναι η πολεμική χρειά. Όσοι φοράνε τον αριθμό 9 έχουν συνήθως μία, ένα κάτι το επαναστατικό μέσα τους, άσχετα αν δεν εκδηλώνεται, δηλαδή τον αριθμό 9 στον δρόμο ζωή σα, δηλαδή στον αριθμό πεπρωμένου σα, στον αριθμό του ονόματό σα, του επωνύμου ή στον αριθμό και των δύο τη ολοκλήρωση, καμιά φορά λέγεται, δηλαδή και όνομα και επώνυμο μαζί. Αν υπάρχει ο αριθμό 9, δηλώνει μια ψυχή πάρα πολύ δυνατή, με αντοχέ, μια ψυχή η οποία όμω επαναστατεί με το δικό τη τρόπο. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι πολύ έτσι κιόλα όντω λίγο πιο πολεμικοί. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι τον αριθμό, ο αριθμό 9 πρέπει να κατακτηθεί και να φέρει την ειρήνη, όχι τον πόλεμο. Ελπίζω να το πιάσετε το νόημα. Με αυτόν όμω τον αριθμό 9 που έπρεπε να επιλέξετε, διότι υπήρχε και ένα μάλλον όχι διαγωνισμό μια ψηφοφορία που έτρεχε στο κανάλι μου. Υπάρχει και ένα short που έχω δημιουργήσει βιντεάκι με πολύ, ωραίο, με πολύ ωραία μουσική. Μπορείτε να πάρετε πολλέ πληροφορίε. Αλλά και, στο, και στην κοινότητά μου υπάρχει ένα. Μια ψηφορία που έχει γίνει να διαλέξει τον αριθμό 9. Δηλαδή, έναν αριθμό 9, μια αποτύπωση. Έτσι και εδώ, αν θέλει να μπει στο, στο site μου να το δει, επιλέγει λοιπόν τον αριθμό 9. Θα το δει βέβαια και εδώ να γυρνάει, δηλαδή να δει τι επιλογέ για σένα που είσαι καινούριο ή όσοι δεν ψηφίσατε, να ξέρετε με τι έχετε να κάνετε. Αυτή η επιλογή σα έχει να κάνει λοιπόν και με ένα από αυτά τα τέσσερα decks. Οι επιλογές λοιπόν που έχουμε βάλει είναι 9 του σύμπαντος, 9 της φύσης, 9 αστρολογικό και 9 των κρυστάλλων. Εγώ φίλες και φίλοι θα επιλέξω το 9 των κρυστάλλων. Με ειδικέ κάρτες κρυστάλλες είναι η τέταρτη επιλογή. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να σας πω και το τελευταίο για να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω την αναλυσή μας. Θα εξετάσουμε τον αριθμό 9 με τις 9 ιδιότητες που περιλαμβάνονται. Είπαμε, αν θε να ξεκινήσει κάτι καινούριο, πρέπει κάτι να ολοκληρωθεί. Π.χ., να σου δώσω ένα παράδειγμα. Θε μια καινούρια σχέση. Πρέπει να είσαι ελεύθερο, ελεύθερη. Πρόσεξε να δει τι εννοώ. Να μην έχει καμία υποχρέωση συναισθηματική ή ουσιαστική. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που λένε Α, είμαι παντρεμένο. οκ, ε, okay, τσιλμπουρδίζω. Δημιουργώ μια σχέση. Δεν είσαι ελεύθερο ενεργειακά. Το πιάνει, καταλαβαίνει και ουσιαστικά βεβαίω. Δεν είσαι διαθέσιμο. Α, πήρα έτσι ένα παράδειγμα για του άντρε. Το ίδιο βέβαια ισχύει για όλου του ανθρώπου. Θέλει να ξεκινήσει μία νέα εργασία, κάτι καινούριο. Πρέπει να, να στρέψει την ενέργειά σου σε αυτό το καινούριο, αλλά να έχει από, πάρει απόφαση ότι η προηγούμενη εργασία σου έχει τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί. Να το έχει πάρει μέσα σου, ότι έχει τελειώσει. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι τη φεύγει αμέσω, εννοείται ότι βρίσκει πρώτα και μετά, αφού έχει ολοκληρωθεί αυτό το κεφάλαιο, τότε είσαι έτοιμο, έτοιμη να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Έτσι είναι οι ζωέ μα. Mm. Έχει να κάνει με όλα τα κεφάλαια της ζωής μας. Λοιπόν, οπότε, τι θα εξετάσουμε. Το ρίξιμο θα έχει λοιπόν 9 κάρτες. Θα, η πρώτη κάρτα, θα, θα σας τα πω βέβαια και κατά τη διάρκεια του ρίξηματος, αλλά το λέω τώρα για να το γνωρίζετε. Η πρώτη κάρτα είναι η ανεξαρτησία, η γνώση εγώ του ποιο είμαι, ποια είμαι. Το δύο είναι οι σχέσει, οι συνεργασίε, οι διέστε κτλ. Το τρία είναι η δημιουργικότητα, η επικοινωνία. Η τέταρτη κάρτα θα είναι η ανακάλυψη, η γνώση δηλαδή. Εντάξει, η γνώση και γενικότερα τι είναι αυτό το οποίο μα αρέσει να κάνουμε. Το πέντε είναι η ελευθερία, οι εμπειρίε μέσα από μαθήματα και λάθη όμω. Έτσι, προσέξτε, λάθη. Αν τα κάναμε όλα σωστά, δεν θα μαθαίναμε τίποτα. Θα ήμασταν αλάνθαστοι. Θα τα κάνουμε όλα τέλεια και θα ήταν όλα μια χαρά. Όχι είμαστε άνθρωποι, έχουμε δικό μας τρόπο σκέψης, διαφέρει ο ένας από τον άλλον και μέσα σε αυτή τη διαδικασία της ζωής κάνουμε και λάθος εκτιμήσεις και λάθος ενέργειες και λάθος αν θέλετε, ε, όχι συμπεριφορές, λάθος αντιδράσεις σε κάποιο ερέθισμα της ζωής. Το έξι είναι η υπευθυνότητα. Είναι... Η, η, πράξη της ισορροπίας, είναι η διατήρηση της ισορροπίας, έχει να κάνει με την αγάπη, έχει να κάνει με τη φροντίδα, με την υγεία όλας, η σοφία με τον αριθμό 7, δηλαδή η εσωτερική ανάπτυξη, η πνευματικότητα, η γνώση σε οποιοδήποτε επίπεδο, το 8 που είναι η ισχύς μας, που σημαίνει η ικανότητα να επηρεάζουμε τους άλλους, έτσι, να επηρεάζουμε μέσα από τις δυνάμεις κιόλας της πραγμάτωσης. Πώς θα είναι αυτό που λέμε η δύναμη της προσευχής, πώς θα, πώς θα υλοποιήσουμε αυτό το οποίο θέλουμε να φέρουμε και να κάνουμε. Εντάξει, και το εννέα είναι η ολοκλήρωση. Πρόσεξε να δεις, είναι να ακολουθείς τα συναισθήματά σου προ την ελεύθερη βούληση. Μεγάλη κουβέντα, πρόσεξε να δει. Μία πρόταση, μεγάλη κουβέντα, μεγάλη φιλοσοφία, μεγάλη ανάπτυξη. Είναι μία κουβέντα, είναι μία πρόταση. Περικλεί όμω μία ολόκληρη, αν θέλετε, φιλοσοφική ενότητα και κυρίω την πιθαγόρια φιλοσοφία, αριθμολογία, όπου με τον αριθμό 9 όντω είναι και ο αριθμό τη φιλοσοφία. Λοιπόν, εντάξει, πάμε τώρα. Εγώ θα μαζέψω, θα τα βάλω εδώ, στην άκρη για να υπάρχουν. Ελπίζω να έχει επιλέξει και θα πάμε λοιπόν με την πρώτη μας επιλογή που είναι ο αριθμός του σύμπαντος, ο κοσμικός αριθμός. Διότι όλοι, όλοι εμείς είμαστε παιδιά του σύμπαντος, έτσι. Έχουμε προέρθει μέσα από μία διαδικασία εξέλιξης δισεκατομμυρίων ετών ε, να σας πω ότι... Δεν είμαστε τυχαίοι, θα σας πω δύο αριθμούς. Κρατήστε το. Για να δημιουργηθεί η ζωή, οι πιθανότητε δημιουργίας ζωής, να το πω έτσι, πολύ απλά, ήταν, αν όσοι παίζετε τάβλη, το έχω ξαναπεί και σε μια προηγούμενη ανάλυση, το λέω διότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι αυτό που λένε τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αν παίζετε τάβλη, ξέρετε πρέπει να φέρεις δύο εξάρες, έτσι είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, σημαίνει επιτυχία, τύχη και πολύ μεγάλη τύχη. Έπρεπε λοιπόν για να δημιουργηθεί η ζωή στη Γη να έρθουν τα ζάρια, τα διπλά ζάρια επί 76 φορές εξάρες προκειμένου οι πιθανότητες για να, δημιουργηθούν, για να δημιουργηθεί η ζωή στη Γη. Αυτές οι πιθανότητες απαιτούσαν κοντά στα 100 ε, περίπου 3 εκατομμύρια χρόνια. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε για τη μεγέθη. Και όμως δημιουργήθηκε η ζωή στη Γη. Και το δεύτερο είναι ποιε είναι οι δικέ μα ω άνθρωποι που με ακούτε, αυτοί που έχουμε ενσαρκωθεί δηλαδή, ποιε είναι οι πιθανότητε ώστε ένα σπερματοζωάριο, εμεί δηλαδή που μπήκαμε στο Άριο, που μα δέχτηκε το Άριο, προσέξτε τι λέω, μα δέχτηκε το Άριο και άνοιξε και μπήκαμε εμεί, το οποίο δεν είναι καθόλου τυχαίο, ποιε ήταν οι πιθανότητε που εμεί νικήσαμε έναντι πάλι άλλων εκατομμυρίων να το πω έτσι δυνητικών γεννήσεων άλλων, άλλων ανθρώπων οι πιθανότητε είναι ένα προς κάτι εκατομμύρια. Άρα λοιπόν, εμεί έχουμε πραγματικά κερδίσει το λαχείο τη ζωή. Άσχετα αν οι ζωέ μα είναι λίγο μπερδεμένε και λίγο προβληματικέ και έχουν, μάλλον όχι προβληματικέ, έχουν προβλήματα, εμπόδια κτλ. Κρατήστε το αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και ξεκινάμε. Ξε, λοιπόν. Πρώτη επιλογή είναι, μάλιστα, είναι ένας με μία βασίλισσα. Και θα τα φέρω εδώ για να δείτε πώς αυτές είναι οι, αυτές είναι οι εικόνες Van Gogh και έχουν το εξή συγκλονιστικό. Οι κάρτες αυτές είναι αλληλοσυμπληρώνοντες, δεν δηλαδή είναι σαν να δημιουργούν έναν πίνακα και θέλω να το δείτε. Είναι ακριβώς αυτό εδώ. Δείτε το, δείτε το πώς συμπληρώνεται. Κοιτάξτε, άμα είναι έτσι και κοιτάξτε εδώ πώς συμπληρώνονται και δημιουργούν έναν πίνακα. Πρώτη κάρτα, δεύτερη κάρτα, η πρώτη κάρτα είναι η ανεξαρτησία, το δεύτερο είναι οι σχέσεις, η τρίτη κάρτα είναι η δημιουργικότητα όπως είπαμε, έχει βγει μία αυτοκράτηρα, η τέταρτη κάρτα είναι η ανακάλυψη, η πέμπτη κάρτα είναι η ελευθερία, με έναν πάλι βασιλιά εδώ, η έκτη κάρτα είναι η υπευθυνότητα και η φροντίδα, ο ιεροφάντης, θα σας τα να εξηγείτε. έχουμε την σοφία η οποία... Ωραία λοιπόν. Είναι ο διάβολος μας έχει βγει, η όγδοη ισχύ με ένα αστέρι και η τελευταία κάρτα, η ένατη κάρτα είναι ένας ακόλουτος ξυφών που είναι η ολοκλήρωση. Αυτό, να το βάλω εδώ την ένατη κάρτα. Αυτό είναι το δικό σου μοσαϊκό αγαπημένο, αγαπημένο που έχει επιλέξει την πρώτη επιλογή. Η πρώτη επιλογή λοιπόν που σε πηγαίνει και θέλει να σου πει στο πρώτο κομμάτι που είναι η ανεξαρτησία είναι ένα βασιλιά λοιπόν μπαστούνι. Βασιλιά μπαστούνι σημαίνει ενέργεια, σημαίνει δύναμη, σημαίνει ανεξαρτησία, σοφία. Το έχει. Είσαι ένα πολύ ανεξάρτητο άνθρωπο και ανεξάρτητη γυναίκα. Πού σε οδηγεί αυτό στο μέλλον? Στο να κάνει τα πράγματα εσύ που πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν χωρί να σε ρίχνουν οι άλλοι. Το υψηλό επίπεδο ενέργεια γιατί παίρνει και το 2. Το 2 είναι η Βασίλισσα, έτσι. Δε εδώ το μοσαϊκό. Βασιλιά Βασίλισσα. Στη δεύτερη θέση που αντιστοιχεί στι σχέσει. Πάλι εδώ δείχνει μια κυριαρχία. Στη δεύτερη, στο δεύτερο επίπεδο δείχνει συνεργασία, λοιπόν, δύναμη συνεργασία, υπομονή, δίνει λεπτομέρειε, αλλά πάλι έχει υψηλό επίπεδο ενέργεια. Βασιλιά Βασίλισσα Μπαστούν είναι ένα ζευγάρι εδώ. Εντάξει, Μπορεί να είναι σχέσεις, μπορεί να είναι γάμος, μπορεί να είναι κάποια γεγονότα πολύ σημαντικά στη ζωή σου, τα οποία σε σημάδεψαν, όμως αυτό το οποίο θέλει να σου πει είναι ότι προχωράς μέσα από, αυτή, από αυτό το πρίσμα πολύ ενέργεια και δύναμη και ανεξαρτησία. Δεν δίνεις λογαριασμό σε κανέναν. Η τρίτη κάρτα, η τρίτη τοποθέτηση που έχει να κάνει με τη δημιουργικότητα, αλλά την επικοινωνία, την ομορφιά, έχει βγει μία αυτοκράτηρα. Είναι μια από τις πολύ δυνατές κάρτες, είναι όμορφη κάρτα, είναι συγκλονιστική κάρτα. Η αυτοκράτηρα σημαίνει εμπειρία ζωής. Σαν να θέλει να σου πει ότι όσοι άνθρωποι ήρθαν στη ζωή σου, ήρθαν του συνάντησε σε οποιοδήποτε επίπεδο για να απτυχθεί η επικοινωνία και η ανταλλαγή. Ανταλλαγή ενέργεια Όταν ανταλλάσσουμε απόψεις, όταν ανταλλάσσουμε συζητήσεις, όταν ανταλλάσσουμε επιχειρήματα, με οποιοδήποτε τρόπο, έτσι, στην ουσία είναι μία ολοκλήρωση, μάλλον ένα, ένα, ένα ζύγισμα της ενέργειας η οποία χρειάζεται για την ψυχή. Γιατί ο αριθμός 9 συνδέεται με την ψυχή. Η τέταρτη κάρτα λοιπόν έχει να κάνει με την ανακάλυψη. Έχει έρθει με το 3 πεντάκτυλο. Το 3 πεντάκτυλο είναι μια από τι πολύ καλέ κάρτε. Σημαίνει ότι είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει ασχοληθεί με πολλά πράγματα, έχει πολλέ γνώσει, έχει και την κλασική παιδεία, δηλαδή έχει σπουδάσει, έχει πάει πανεπιστήμιο, άσχετα από τι σπουδέ έτσι. Κάποιο μπορεί να είναι φιλόλογο, φιλόσοφο, βιολόγο, χημικό, σύγχρονη τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω τι άλλο. Το background του καθενό μπορεί να είναι διαφορετικό. Όμω στον τομέα σου. Είσαι εξαιρετικός, εξαιρετική. Επίσης αφορά και τεχνικές εργασίες, δηλαδή μπορεί ρε παιδί μου, δεν σημαίνει ότι όλοι είναι, πάνω στο που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, κάποιοι από εσάς μπορεί να είστε τεχνίτες, κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε την τέχνη, λέω τώρα, του, 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 του να οικοδομήσει κάποιο ή του να είναι κάποιο να, να βάφει ή να φτιάχνει σπίτι, οτιδήποτε. Δεν είναι εύκολο. Είσαι όμως από τους ανθρώπους, ο οποίος πρόξε, τι θα πω, σε οποιοδήποτε, τομε, οποιοδήποτε τομέα, και αν βρίσκεσαι, έχεις τη δυνατότητα να πετύχεις. Μ? Και θα σου πω γιατί όλο αυτό μαζεύεται, 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 γιατί αυτά είναι γεγονότα της ζωής σου, άμα Είναι καταστάσεις της ζωής και κάπου σε οδηγούν. Πάμε στο 5. Είναι η ελευθερία. Και έχει βγει ένα άλλο εδώ, Βασιλιά Πεντάκτηνο. Είναι η ελευθερία του να κάνω πράγματα μόνο μου, μόνη μου. Να γνωρίσω ανθρώπου, να έχω αυτό που λέμε τη δικτύωση. Τι να κάνω. Έτσι γίνεται η σημερινή ζωή. Λοιπόν, να εννοώ δηλαδή εμπειρίε αλλά και λάθη. Και αυτό ο Βασιλιά εδώ Πεντάκτηνο έχει μάθει τα λάθη, αλλά έχει και πολύ μεγάλη υπομονή να μάθει από τα λάθη του. Μπορεί να μάθει από τα λάθη του. Εσύ μπορεί να μάθει από τα λάθη σου. Βεβαίω, δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην ελευθερία σου, γιατί αυτό ο Βασιλιά με εδώ είναι και ένα πολύ ανεξάρτητο βασιλιά, μια πολύ ανεξάρτητη κάρτα και επίση είναι και μια κάρτα χτισήματο. Έχουμε εδώ ανεξαρτησία, 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 ανεξαρτησία. Είσαι ένα άτομο πάρα πάρα πολύ ανεξάρτητο. Και να θυμάσαι, πρόσεξε να δει, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι πετυχαίνουν συνήθω όταν μέσα στην μοναχικότητά τους δημιουργούν και προχωράνε. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει σχέση και τα λοιπά. Μπορεί να είσαι σε σχέση, σε γάμο, με παιδιά, σε οικογένεια. Αλλά, αλλά όμω η δύναμή σου προέρχεται από αυτή την εσωτερική, α το πω, εσωστρέφεια που σου δίνει δύναμη να προχωρήσει και να πάρει αποφάσει. Εδώ τι έχουμε τώρα. Εδώ έχουμε υπευθυνότητα. Είναι η υπέρτατη αγάπη και έχει βγει ένα ιεροφάντη. Ο ιεροφάντη σημαίνει γάμο, σημαίνει σχέσει. Σου αρέσουν οι σταθερέ σχέσει, σου αρέσει. Να το πω έτσι, ναι, μεν μπορεί στη ζωή σου να έχει περιπέτειε, ερωτικέ περιπέτειε. παρόλα αυτά όμω, σου αρέσει να κατασταλάζει κάπου ή, ή ακόμα μπορεί ανεξαρτήτου ηλικία, το επαναλαμβάνω, ανεξαρτήτου ηλικία, να ψάχνει να κατασταλάξει κάπου Δια να μία σταθερότητα. Ο οροφάντη και φανερώνει, δείχνει και ανθρώπου, είναι το ζώδιο του Ταύρου εδώ και δείχνει επίση και μία σταθερότητα σχέση που θέλει εσύ. Και κάτι άλλο που αναζητά βεβαίω, επειδή εδώ ο τάβρο σημαίνει και μία συναισθηματική ασφάλεια. Ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι δεν βιώνουν τον έρωτα και την αγάπη με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό είναι γεγονό. Άλλοι μπορεί να θέλουν την περιπέτεια. Άλλοι μπορεί να θέλουν το πάθο. Άλλοι μπορεί να θέλουν, ξέρω εγώ, την, ε, την εμπειρία. Άλλοι μπορεί να θέλουν τη σταθερότητα, τη συναισθηματική ασφάλεια, την ψυχική ηρεμία του συναισθήματος και του έρωτα. Και είναι αυτό εδώ που προσφέρει ο ιεροφάντης. Μπορεί να είναι ένα ευγενικό άνθρωπο. Μπορεί να είναι και όντω το ζώιο του Ταύρου ή να έχει οροσκόπο τάβρο, ή α το πω αρκετή, ή τη Σελήνη και στον Ταύρο. Αλλά παρόλα αυτά όμως δείχνει ότι η αναζήτησή σου στη φροντίδα είναι, είναι, αυτή η συναισθηματική κάλυψη. Ένα άλλο σημείο, βεβαίως με τον αριθμό 6, έχει να κάνει και με τη φροντίδα του σώματος και της υγείας. Δηλαδή, έχει τη δυνατότητα της ίασης, της γρήγορης ίασης. Πάμε τώρα στη Σοφία. Η Σοφία, λοιπόν, έχει βγει με μια πολύ παραξενή κάρτα, που έχει να κάνει με την εσωτερική ανάπτυξη, την πνευματικότητα, αλλά έχει να κάνει και με τον διάβολο εδώ. Εδώ αυτό που μου έρχεται εγώ να σου πω, είναι ότι στην πνευματικότητα υπάρχουν, είναι μια πολύ όμορφη διαδρομή. Την έχω, θα σας πω μια έτσι προσωπική τοποθέτηση αν θέλετε. Την έχω ψάξει, την έχω, την έχω περπατήσει. Προς Θεού δεν έχω φτάσει σε κανένα υπέρτατο σημείο, υπέρτατο βαθμό. Συνέχεια ανακαλύπτω πράγματα. Νιώθω ότι χρειάζομαι 100.000 χρόνια προκειμένου να μπορέσω να, να, φτάσω έστω ένα πολύ μικρό κομμάτι αν θέλετε Πνευματικότητα, αλήθεια, σοφίας ή οτιδήποτε άλλο και ο αυτός ο αριθμός τον έβαλε έτσι τυχαία λίγο περισσότερο θέλει όμως η πνευματικότητα γιατί εκείνο που θέλω να καταλήξω μεγάλη προσοχή πολύ μεγάλη προσοχή διότι υπάρχουν πολλές παγίδες και πολλά σκοτεινά κομμάτια τα οποία παρουσιάζονται γιατί αυτή η κάρτα ο διάβολος ποια είναι η έννοια του διαβόλου θα σας πω η έννοια του διαβόλου είναι η πλάνη να το δούμε λίγο φιλοσοφικά. Να το δούμε λίγο, αν θέλετε, λίγο συμβολικά για, για, για εσάς που ακούτε και μπορεί να έχετε αμφιβολίε. Δεν υπάρχει πλάνη στη σημερινή εποχή. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που μα παγιδεύουν ή καταστάσει καθημερινά στη ζωή μα. Πλάνη γιατί μπορεί κάποιο να σου πάρει, θέλει να σου πάρει τα χρήματα. Να σου το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Σε δουλεύει ψηλό γαζί για να σου πάρει χρήματα. Πλάνη στην αγάπη, στον έρωτα. Σου πουλάει φούμαρα προκειμένου, να σου το πω πολύ απλά, να σε ρίξει στο κρεβάτι ή να πάρει αυτό που θέλει και τελείωσε η υπόθεση και μετά για δεν σε ξέρω, δεν σε είδα, δεν ξανατηλεφωνώ. Η πλάνη και στο γάμο μέσα, όπου υπάρχει η έννοια της απιστίας. Η πλάνη λοιπόν και στην πνευματικότητα έχει αυτό που παρουσιάζεται ως πολύ όμορφο, παρουσιάζεται όσα τα καταφέρεις θα πετύχεις, στην αρχή μπορεί να υπάρχει επιτυχία, αλλά μετά υπάρχει μαύρη τρύπα. Εδώ θέλω να σταθώ και να σας πω το εξή. Να προσέχετε διότι, ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν κάνετε, εγώ θα το πω λίγο αστρολογική τοποθέτηση εδώ υπάρχει ένα προσωπικό σχέδιο ζωής του καθενός. Η αστρολογία μας το λέει αυτό, ο καθένας έχει το δικό του προσωπικό σχέδιο ζωής. Μέχρι και ο Χριστός είχε δικό του προσωπικό σχέδιο ζωής. Όταν είπε, είπε απελθώ απ' εμού το ποτήριον τούτο, τι έλεγε, τι ζητούσε, να αλλάξει το σχέδιο της ζωής του, να αλλάξει, να πάρει μια άλλη τροπή, να μην σταυρωθεί. Να πάρει ίσω μια άλλη τροπή. Εντάξει. παρόλα αυτά όμω έπρεπε να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Όλοι έχουμε ένα προσωπικό σχέδιο ζωή. Άλλοι ζοριζόμαστε περισσότερο ίσως, μάλλον όλοι ζοριζόμαστε, ο καθένας με έναν άλλο τρόπο, διότι κατά τα ψέματα, αυτό που όλοι καταλήγουν είναι ότι εδώ, σε αυτή τη ζωή, δεν ήρθαμε για να είμαστε τραλαλα τραλαλό και μέσα στη χαρά, ήρθαμε για να μάθουμε, ήρθαμε να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις, να γεμίσει η ψυχή, έχουμε ραντεβού με ανθρώπους, έχουμε συναντήσεις με ανθρώπους, είτε καρμικές, είτε ουσιαστικές, είτε οτιδήποτε, και πρέπει λοιπόν με αυτό το προσωπικό σχέδιο ζωής να πορευτούμε. Όταν όμως εσείς πάτε Προσέξτε εδώ το σημείο. Πάτε με, με μάγια, δεν ξέρω, περίεργα ξόρκια. Αστρολογικά το εννοώ έτσι, γιατί υπάρχουν και ξόρκια στην αστρολογία. Λοιπόν, και πάτε να αλλάξετε το πεπρωμένο και τη μοίρα, όχι τη δική σας. που ούτε αυτό επιτρέπεται. Γίνεται με άλλου τρόπου. Να, να, να αλλάξετε και να πιέσετε άλλο, άλλο, άλλο προσωπικό σχέδιο ζωής, άλλο ανθρώπου να κάνει κάτι π.χ. επανασύνδεση, να τον επαναφέρω. Μ. Προσέξτε πάρα πολύ, διότι εκεί επεμβαίνετε στο δικό του προσωπικό σχέδιο ζωής και προσβάλετε αυτό έτσι λέγεται στην αστρολογία, προσβάλλεται η ελεύθερη του βούληση. Εντάξει. Και φυσικά υπάρχουν πολλά αμφίβολα αποτελέσματα. Το λέω γενικά, σα το λέω αυτό αστρολογικά, διότι υπάρχουν και στην αστρολογία ειδικά ξόρκια, ειδικέ πύλε που πρέπει να ανοίξουν. Αλλά δεν θα πω πει τίποτα περισσότερο. Αυτό είναι ένα επτασφράγιστο μυστικό. Δεν πρόκειται να το αποκαλύψω περισσότερο και να το πω. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, ούτε θα το χρησιμοποιήσω, διότι έχει και τα μυστικά του. Σα είπα, ο πνευματικό δρόμο έχει και πάρα, πάρα πολλά μυστικά. Έχει όμω και παγίδε. Αυτό έμεινα πάρα πολύ. Σα το λέω με προσοχή, εφόσον, καλύτε... εφόσον με βλέπετε από αυτό το κανάλι, εγώ οφείλω να πω αυτά τα οποία θέλω να πω. Εντάξει, αυτό. Οπότε τι κάνουμε, εδώ μόνο φως. Στην πνευματικότητα, ό,τι κάνετε να περιέχει μόνο φως και να είναι μόνο, μόνο για το ανώτερο καλό. Είναι για το ανώτερο καλό ή όχι. Εντάξει, αυτό. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο, που είναι η ισχύ. Εδώ λοιπόν σας θέλω τώρα. Η ισχύς έχει να κάνει με το αστέρι. Η ισχύς, ο αριθμός 8, το αστέρι, μία από τις πιο ευλογημένες κάρτες, έχετε προστασία, έτσι, όπα, εδώ θέλω να πω το εξή ότι έχετε πολύ μεγάλη προστασία. Και δεν είναι τυχαίο που κούνησα και λίγο εδώ και με δύναμη το τέτοιο, διότι δίνει και την ενέργεια έτσι, προστασία. Ένας ιεροφάντης που στη, στα ταρό και στην αστρολογία, μάλλον στα αυτό σημαίνει προστασία από ενέργειε ενέργειες περιέργειες, ε, περιέργεια ξόκια πάνω σας, ίσως κατάρες, λοσοφαγές δεν ξέρω τι, δεν σας πιάνουν ε, μ, τόσο πολύ. Και το άλλο είναι το αστέρι. Το αστέρι σημαίνει Μεγάλη ύψιστη προστασία. Ο αριθμός 17 στην αριθμολογία σημαίνει ύψιστη προστασία, πολύ μεγάλη προστασία για εσάς. Το αστέρι σας κατευθύνει, έχετε ικανότητες, έχετε δυνάμεις τις οποίες μπορείτε να υλοποιήσετε στη ζωή σας, να, ξεκι... να ολοκληρώσετε παλαιά κεφάλαια, να... να φέρετε καινούργια και να υλοποιήσετε και το αστέρι είναι μια κάρτα υλοποίησης, κατεύθυνσης. Μία κάρτα που σας πηγαίνει εκεί προκειμένου να πετύχετε αυτά τα οποία χρειάζεστε στη ζωή σας. Και αφού έχουμε κάνει όλη αυτή τη διαδρομή, πάμε τώρα στον αριθμό 9. Εδώ τι έχουμε, έχουμε έναν ακόλουθο ξυφών. Ο ακόλουθος ξυφών είναι από τις πολύ ιδιαίτερες κάρτες. Τα πράγματα εδώ τι σημαίνουν, ε? έχει ένα πολύ μεγάλο νόημα, διότι τι σημαίνει να ακολουθήσει λέει, τα συναισθήματά σου προς την ελεύθερη βούληση. Και έχει βγει μια κάρτα η οποία δεν είναι τόσο συναισθηματική. Είναι μια κάρτα ξυφών. Είναι μια κάρτα ε, η οποία έχει να κάνει με την επιχειρηματολογία, με τις σκέψεις, με την διανόηση. Ο ακόλουθος ξυφών στην ουσία τι σημαίνει. Σημαίνει ότι στη ζωή σου χρειάζεται λίγο να κάνεις μια παύση. Να φουνγκραστείς το μυαλό σου. Να φουνγκραστείς πού θες να πας. Και μετά, αφού τα ζυγίσεις τα πράγματα και ξεκαθαρίσεις τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα, τι είναι δίκαιο, τι είναι άδικο, για σένα όμως, για σένα και μόνο για σένα, χωρίς να εμπλέκεις άλλους, χωρίς να ακούς τόσο πολύ και να επηρεάζεσαι τις γνώμες των αλλονών, θα τις ακούσεις, αλλά θα κρατήσεις αυτά τα οποία εσένα σε φιλτράρουν και σου κάνουν καλό, τότε παίρνει την απόφαση και προχωράς. Είναι και μια κάρτα γνώσης. Είναι και μια κάρτα η οποία πρόσεξε να δεις που σου οδηγεί, ίσως είναι και το προσωπικό σχέδιο της ζωής σου, ξεχωρίζω τους ψεύτες από τους αληθινούς ανθρώπους. Ακούω και μετά αποφασίζω. Παίρνω πληροφορίες, παίρνω την ενέργεια της πληροφορίας και μετά αποφασίζω. Συγκλονιστικό θα έλεγα. Εντάξει, τα μαζεύω. Αυτό ήταν λοιπόν το ρίξιμο για την πρώτη μας κάρτα, για την πρώτη μας επιλογή. Πάμε στη δεύτερη επιλογή. Το 9 που, έχει, που, είναι, που είναι της φύσης. Η ιδιαίτερη κάρτα, μα, η ναι, ιδιαίτερο δε καρτόνι ήθελα να πω, η ιδιαίτερη επιλογή, υπάρχει πολύ, πολύ μέσα στη φύση υπάρχει πολύ σοφία, Πλέον, δυστυχώς, στη σημερινή εποχή έχουμε αποκοπεί από το φυσικό κομμάτι μας, από τη φυσική μας σύνδεση. Δεν είμαστε πλέον συνδεδεμένοι με τη φύση, είμαστε πλέον συνδεδεμένοι με τσιμέντα, με δρόμους, με κίνηση, με φασαρία, με οργή, με... Και δεν υπάρχει... Πώς να το πω... Δεν... Δηλαδή, είμαστε όλοι πακτωμένοι, να το πω έτσι, είμαστε όλοι ο ένας πάνω στον άλλον μέσα σε πόλεις οι οποίες είναι χαοτικές. Μη μου πείτε ότι οι πόλεις μας γενικότερα δεν είναι χαοτικές. Μιλάω, εντάξει, οκ, okay, ας μιλήσω γενικά για την Ελλάδα. Ας μην το πάω παντού. Είναι χαοτικές. Κίνηση, βαβούρα, φασαρία, σπροξίδι, στρι, στρι από εδώ, από εκεί, με αδίκησες. Πέρασε το, 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 φανάρι, δεν πέρασε το φανάρι. Σταμάτησε με, με πορτοκαλί. Αυτό, βρυσίδια, πράγματα. Υπάρχει δηλαδή ένα πολύ μεγάλο έτσι, μια πολύ μεγάλη αναταραχή. Δεν είμαστε συνδεδεμένοι με τη φύση. Πρέπει να, να ταξιδέψουμε για να πάμε να είμαστε κοντά στη φύση πλέον. Ή να πάμε δηλαδή, δεν είναι κοντά μας, δεν είναι ωραία βγαίνω από το σπίτι μου και περπατάω πέντε λεπτά και βρίσκομαι ρε παιδί μου σε ένα πολύ όμορφο ήρεμο μέρος. Προκειμένου που μπορώ να ξεκουράσω το μυαλό μου. Να αφήσω τις σκέψεις μου λίγο, τις ε, έντονες σκέψεις να, 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 να γίνουν πιο μαλακές σας το πω και να ηρεμήσουμε. Ξεκινάμε. Ανεξαρτησία. Πρώτη κάρτα που είναι ανεξαρτησία. Ένας βασιλιάς ξυφό. Δεύτερη κάρτα που είναι η σχέση γενικότερα. Μία μεγάλη ιέρια. Ωραία. Τρίτη κάρτα που είναι η δημιουργικότητα. Ένας ακόλουθος πεντάκτη. Τέταρτη κάρτα η ανακάλυψη, η γνώση. Η πέμπτη κάρτα είναι η ελευθερία, η ανάπτυξή μας. Η έκτη κάρτα είναι η υπευθυνότητα, η αγάπη, Η έβδομη κάρτα είναι η σοφία, είναι η εσωτερική αναζήτηση της πνευματικότητας. Η όγδοη κάρτα είναι η ισχύς μα, η δύναμή μας δηλαδή, η δυνάμη της πραγμάτωσης. Και η ένατη κάρτα είναι συγκλονιστική, είναι λοιπόν η δύναμη μέσα από το... Ε, που είναι η ολο... Η ένατη, η, η ένατη, τοποθέτηση είναι η ολοκλήρωση. Ακολουθούμε τα συναισθήματά μας προς την ελεύθερη βούληση και έχει βγει η δύναμη των αριθμό 8. Η ανεξαρτησία σου λοιπόν. Ένας, ένας, ένας βασιλιάς ξυφών. Ο βασιλιάς ξυφών λοιπόν, αγαπημένα αγαπημένοι μου, είναι ένας βασιλιάς ο οποίος έχει δύναμη λόγου, έχει δύναμη θέλησης, έχει τη δύναμη να ξεκαθαρίζει τι είναι, τι είναι αληθινό, τι είναι ψεύτικο. Έχει το σπαθί του. Ε, και ως βασιλιάς αποφασίζει πολλές φορές και πολύ γρήγορα τι θέλει να κάνει. Κυρίαρχος. Είναι όντω κυρίαρχος. Είσαι λοιπόν κυρίαρχος και κυρίαρχη της προσωπικής σου ζωής. Έχεις πολύ, έχεις πολύ δύναμη μέσα σου και μάλιστα έχεις και τη δύναμη της τοποθέτησή σου δηλαδή του λόγου σου ο λόγος σου έχει πολύ μεγάλη δύναμη οι σχέσεις λοιπόν εδώ έχει βγει μία μεγάλη ιέρια η μεγάλη ιέρια πάντα κρύβει μυστικά πράγμα που σημαίνει ότι εσένα έχει τον αριθμό 2 που, στε, που, σύνε, που είναι πολύ συμβατή με, το, με την δεύτερη τοποθέτηση της κάρτας εδώ λοιπόν τι σημαίνει σημαίνει ότι τις σχέσεις τι κρα, κρατάς μακριά από τα μάτια των αληθινών ανθρώπων, κρύβει λόγια και πρέπει να κρύβει λόγια, πρέπει να κρύβει πολλά πράγματα για τι σχέσει σου σε κρυφό, να είναι κρυφέ, δεν χρειάζεται να τα λε όλα. Μπορεί να σημαίνει και βοήθειε εδώ, αλλά έχει πολύ μεγάλη διέστηση. Είσαι ένα άτομο το οποίο συνδέεται με τι φάσει τη Σελήνη. Νέα Σελήνη και Πανσέλινο. Επηρεάζεσαι και μάλλον δέχεσαι. Αναλόγως βέβαια και τον αστρολογικό σου φυσικά πάντα χάρτη, αλλά δέχεσαι την επιρροή τη και θα έλεγα εδώ, σε ένα επίπεδο, ότι οι σχέσεις σου είναι καρμικές. Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Γάμος, γνωριμίες, άσχετα από το αποτέλεσμα, έτσι. Διότι το αποτέλεσμα μπορεί να είναι και τραγικό. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι και ο χωρισμός. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι, έζησα κάτι πολύ έντονο, αλλά τελικά, πώς το λένε, δεν είχε την κατάληξη που μπορεί να ήθελες. Ναι, οκ, okay, διότι το βιβλίο της ζωής, αυτό είναι που σου θέλει. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό της ιέριας που σου λέει ναι, αλλά το κλειδί όμως είναι η καρδιά. Και εσύ την καρδιά σου την άνοιξε. Άσχετα αν ο άλλο ή η άλλη το δέχτηκε ή όχι. Το πιάνεις. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ουσία. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς, αλλά αυτό δείχνει εδώ. Η τρίτη λοιπόν κάρτα που έπεσε, που είναι το τρίτο μονοπάτι σου, αν θέλει, σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη διάσταση, είναι η δημιουργικότητα και η επικοινωνία. Ένα ακόλουθο πεντάκτηνο, που φέρνει καλά νέα, φέρνει καλές ειδήσει, φέρνει νέες ωραίες διαδρομές. Δείχνει λοιπόν την ομορφιά και την ευτυχία μέσα από φιλίες, παρέες και μέσα από ανθρώπους όπου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σε αγαπάνε και τους αγαπάς και βεβαίως δείχνει και την αναζήτησή σου στο επαγγελματικό κομμάτι στη δική σου επαγγελματική επιτυχία. Πάμε όμως να δούμε κάτι το οποίο έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία. Το 4 στην τέταρτη επιλογή και ο αριθμό 4 είναι η ανακάλυψη, η γνώση, η εργασία ότι κάπου πρέπει να είναι αυτό που αγαπάς και να κάνεις αυτό που αγαπάς. Αλλά εδώ τι έχουμε, ένα 10, εδώ έχουμε ένα 10 ξυφών. Το 10 ξυφών δεν είναι καλή κάρτα. Είναι πολύ στεναχωρή κάρτα. Έχεις προδοθεί αγαπημένη, αγαπημένη μου. Έχεις προδοθεί στο κομμάτι ότι μπορεί να ανακάλυψεις κάτι σε θέματα επαγγελματικά, σε θέματα σχέσεων, τα οποία ανέτρεψαν τη ζωή σου, την κοσμοθεωρία σου, διότι προδόθηκες. Εκεί που δεν το περίμενες. Παρόλο που μπορεί να σε διαβεβαιώνουν ναι, ότι όλα τα πράγματα είναι καλά, πάνε καλά, ότι η σχέση πάει καλά, ότι ξέρω εγώ τι, λόγια του αέρα όμω, ότι η δουλειά σου πάει καλά, μην ανησυχεί, δεν κινδυνεύει, ή η συνεργασία μα είναι εξαιρετική, ή είναι καλή, ή μην είναι. Τελικά σε προδώσανε. Η ανακάλυψη, η μεγάλη ανακάλυψη στη ζωή σου, η μεγάλη ανατροπή στη ζωή σου είναι η προδοσία αγαπημένα αγαπημένη. Και ναι, βεβαίω θα μου πει: Μα υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν προδοθεί φυσικά, αλλά εδώ τώρα λέμε για εσένα. Αυτή τη στιγμή που βλέπει εσύ την ανάλυση μου, και έχω να σου πω ότι η μεγάλη ανακάλυψη είναι αυτή ότι έχει προδοθεί. Και θα μου πει: Τι κάνω τώρα, πάμε στο επόμενο. Στο 5, που είναι η ελευθερία είναι η ανάπτυξη της εμπειρίας μέσα από τη ζωή και τα λάθη που έχουμε κάνει και τις λάθος εκτιμήσεις. Αυτό συνδέεται με αυτό εδώ πέρα. Ο τροχός της τύχης λοιπόν έρχεται εδώ για να σου δώσει ένα πολύ μεγάλο μάθημα για να σου πει όπως λένε και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι. Δεν να σου πει ότι εκεί που είσαι πάνω πέφτεις κάτω αλλά και εκεί που είσαι κάτω πέφτεις πάνω. Πολλές φορές όμως δεν καταλαβαίνουμε αυτές τις αλλαγές, δεν καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές μια απομάκρυση ενός ανθρώπου από τη ζωή μας μπορεί να είναι πολύ μεγάλη τύχη. Πολλές φορές ένας χωρισμός όντω μπορεί να είναι πολύ καλό για τη ζωή μας και για, την... και για, τη συνέχεια της ζωής μας. Διότι αν συνεχιζόταν αυτή η σχέση, α το πούμε, μπορεί να ήταν ακόμα πιο στενάχωρη και τραγική αν συνεχιζόταν. Ή μια συνεργασία που έλειξε πάρα πολύ άσχημα, τελικά ίσως ήταν ευλογία που σταμάτησε. Πολλέ φορέ μπορεί να μην ξέρουμε τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών, γιατί προχωράει η ζωή και αφήνουμε πίσω μα πράγματα και χάνουμε και τον έλεγχο. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε όλου του ανθρώπου. Όσο και αν προσπαθούμε. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε γύρω-γύρω τα γεγονότα και τι καταστάσει τη ζωή μα. Μπορούμε όμω να ελέγξουμε την προσωπική το προσωπικό σχέδιο ζωή, την προσωπική μα ζωή. Και εδώ ο τροχό τη τύχη δείχνει ακριβώ αυτό το πράγμα. Ότι στη ζωή σου έχει αρκετή τύχη, απλά ίσω δεν το έχει εσύ Καταλάβει ή δεν το έχει ε, ισορροπήσει μέσα σου. Ο αριθμό 6, λοιπόν, που είναι η υπευθυνότητα, η αγάπη τη ισορροπία, έχει βγει με ένα 7 πεντάκτηνο. Το 7 πεντάκτηνο είναι μια ίσω λίγο ιδιαίτερη και περίεργη κάρτα. Πάντα λέει για υπομονή. Πάντα μιλάει ότι κοίταξε να δεις... Ω καλό Γεωργό εδώ που φροντίζει το σπόρο, όπω ο σπόρο χρειάζεται πολύ υπομονή για να βγει να ανθίσει. Όπω είναι τα αμπέλια, όπω είναι ξέρω, η, ναι, η γεωργική εργασία, χρειάζεται κόπο, χρειάζεται να κοπιάσει, χρειάζεται προσεκτική δουλειά, χρειάζεται να περιμένει για να ανθίσει ο σπόρο. Έτσι και εδώ σου κάνει όμω ένα ερώτημα. Αυτή η κάρτα είναι περίεργη γιατί έχει ένα ερώτημα. Αξίζει τον κόπο να περιμένεις. Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ Εσύ θα το απαντήσεις Αλλά έρχεται να σου πει ότι Η αγάπη χρειάζεται Πέρα από την ισορροπία Χρειάζεται και χρόνο Όχι μόνο για να οριμάσει Αλλά για να έχει γερές βάσεις Εδώ είναι λοιπόν και ένα μεγάλο μυστικό Είναι ότι στη ζωή μας Για να έχουμε αγάπη Για να έχουμε πώς το πω, Καλές σχέσεις, αρμονικές σχέσεις Χρειάζεται αγάπη να έχει χτιστεί Mm. Στην αρχή στη σχέση όλα είναι υπέροχα. Υπάρχει πάθο, υπάρχει εμπειρία, επόθο, αλλά τα πράγματα είναι πολύ μέσα στη γλύκα και στο μέλι. Όταν όμω περνάει ο καιρό και αρχίζουν οι δυσκολίε και εμφανίζονται και έρχονται στην επιφάνεια, οι διαφορετικέ απόψει, οι διαφορετικοί στόχοι, οι διαφορετικέ εμπειρίε, οι διαφορετικέ απόψει για τη ζωή, ότι ο ένα θέλει να πάει από εδώ, άλλο από εκεί, οι επαγγελματικοί προσδιορισμοί, πολλά πράγματα έρχονται σε σύγκρουση. Έτσι δεν είναι. Εσύ μπορεί να θέλεις τώρα να έχεις μια επαγγελματική μεγάλη ευκαιρία και πρέπει να πας στο εξωτερικό, το άλλο σου τέρι όμως, το καλό σου ή καλή σου να σου λέει πού θα πας εξωτερικό, όχι μείνε εδώ κτλ. Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα στις σχέσεις. Όχι μείνε, όχι φύγε, υπάρχει μια, αντί, αν, 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 μια αντίθεση. Εδώ σου λέει αξίζει τον κόπο. Και επίση με τον αριθμό 7 να ξέρεις ότι έχεις ευλογίες και έχεις και κάποιο χάρισμα πνευματικό το οποίο το έχει κληρονομήσει ίσως και πίσω 7 γενναίες, πίσω από ανθρώπους του δικού σου δέντρου, ξέρεις τώρα από μαμά, από μπαμπά και όλο αυτό πηγαίνει μ? πίσω, πίσω, πίσω πάρα πολλοί άνθρωποι και να φανταστείς ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, εμπλακήκαν στη ζωή πολλοί άνθρωποι προκειμένου να γεννηθεί εσύ. Σκέψου το καυτό. Πίσω το δέντρο της ζωής σου πηγαίνει πολύ 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 πίσω με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν σε έπαφη προκειμένου σιγά 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 σιγά, να έρθεις εσύ στη ζωή και να φέρεις αυτές τις ποιότητες. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο αριθμός λοιπόν 7. Ο αριθμός 7 λοιπόν που έχει να κάνει με τη σοφία, την εσωτερική ανάπτυξη, τη γνώση. Εδώ τώρα έχει βγει το 7 μπαστούνι έχει βγει πάλι ένα εφτάρι, λίγο διαφορετική όμω έννοια. Και ενέργεια. Τι σημαίνει αυτά μπαστούνι. Το 7 μπαστούνι σημαίνει επιμέρου στην άποψή μου. Το 7 μπαστούνι, μάλλον για σένα, έχει να κάνει ότι σαν πεποίθηση, σαν ιδέα, σαν άποψη, είναι ότι εγώ θα κάνω αυτό το οποίο θέλω, ακόμα και όταν έχω να αντιμετωπίσω όλου, όλου, όλου εσά. Εδώ μπορεί να έχει να κάνει και με κοινωνικά πρότυπα. Τι εννοώ, δηλαδή θα γίνω αστρολόγο. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Πού πας παιδάκι μου, πέφτουν όλοι οι φίλοι, πέφτουν όλοι, θα αφήσω τη δουλειά αυτή, αλλά θα γίνω αστρολόγο. Μα τι μα λε και τι είναι αυτά τα πράγματα. Λέω ένα παράδειγμα. Διότι δυστυχώ και στη σημερινή εποχή έχει μείνει το εξή κατάλοιπο. Εννοείται φυσικά χρειάζονται όλοι, δεν λέω, ή θα γίνει δικηγόρο, ή θα γίνει γιατρό, ή θα γίνει, ξέρω εγώ, τι να σου πω κάτι άλλο. Όχι, δεν είναι έτσι. Τα πράγματα αλλάζουν. Οι εποχέ αλλάζουν. Οι ρυθμοί αλλάζουν. Πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να γινόμαστε αυτό το οποίο θέλουμε, άσχετα αν αρέσει στους άλλου ή όχι. Γιατί γίνεται αποδεκτό ο δικηγόρο και το θεωρούμε τόσο καλό, και ξέρουμε φυσικά σε κάθε επάγγελμα ότι υπάρχουν και δικηγόροι οι οποίοι υπερασπίζονται. Μην πω τώρα, έτσι. Ναι, όντω δικαιούνται όλοι μία δίκη, και γιατί να μην δεχόμαστε και τα υπόλοιπα Λέω τώρα, ένα παράδειγμα, ένα, ένα πλαίσιο το πούμε. Για να επανέλθω όμω, και εδώ το 7 σημαίνει προστασία, σημαίνει κληρονομικό χάρισμα, σημαίνει κάτι έχει πάρει από προηγούμενε γενιέ, τι οποίε σε κατευθύνουν, σε προστατεύουν. Αλλά εδώ σου λέει η αναζήτηση επίση τη πνευματικότητα απαιτεί και θυσία. Και η θυσία που απαιτείται είναι να πα κόντρα στο ρεύμα υπήρξαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εγκατέλειψαν κλασικές σπουδές, εγκατέλειψαν καριέρα και ασχολήθηκαν πάρα πολύ και σε βάθος θα έλεγα με την αστρολογία, ας πούμε την αστρολογία. Εντάξει. Υπάρχουν επίσης πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν, ε, 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 οι σπουδές τους τους έχουν βοηθήσει δόκτωρ, ξέρω εγώ, φιλοσοφίας. Και όμως οι σπουδές τους εγκατέλειψε την καριέρα του ως δάσκαλος, ξέρω, καθηγητής σε φιλοσοφική σχολή και πήγε και κάνει τώρα, και έκανε, ξέρω εγώ, ασχολείται με την αστρολογία ή την ανάλυση των ταρό. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ανθρώπους οι οποίοι ακολούθησαν μια άλλη πορεία σε αναζήτηση της αλήθειας. Και όταν κάποιο προσέξτε τι θα πω. Κάποιο πρέπει να μπει βαθιά να σπουδάσει κάποια πράγματα όπως αστρολογία για να καταλάβει ποια είναι η έννοια τη αστρολογίας. Όπως κάποιο πρέπει να σπουδάσει βεβαίω πολύ και στα υπόλοιπα κομμάτια για να μπορέσει να έχει άποψη. Όπω εγώ δεν έχω άποψη για βιολογία, γιατί δεν έχω σπουδάσει βιολογία, έτσι και όποιο άλλο για να έχει άποψη για αστρολογία πρέπει να τη σπουδάσει πρώτα. Όχι, δεν ισχύει. Sorry. Να τη αντίσταση. Αλλά και γενικά στη ζωή σου σημαίνει ότι για να προχωρήσει να προοδεύσει, πρέπει να κλείσει τα αυτιά στου άλλου. Είναι κακή σύμβουλη. Η γνώμη των αλλονών είναι πολύ κακή σύμβουλη. Σε όλα τα επίπεδα. Πάμε τώρα στη, στον, στην 8η θέση, η οποία τι έχουμε, μία βασίλισσα ξυφών. Πρόσεξε να δεις, ένας βασίλιας ξυφών, μία βασίλισσα ξυφών. Η βασίλισσα ξυφών αγαπημένη μου, στην 8η θέση στον αριθμό 8 που σημαίνει δύναμη, σημαίνει ικανότητα, σημαίνει πραγμάτωση, έχεις πολύ πολύ μεγάλη δύναμη, έχει την εφράδεια, έχει τη, έχεις πολύ εξυπνάδα, έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει πράγματα και η Βασίλισσα δεν μασάει. Δεν μασάει. Και μπορεί να γίνει αυτό που λέμε και η κακίστρο γενικότερα, δεν έχει σημασία είτε άντρα είτε γυναίκα είσαι. Γενικά στη ζωή σου ας γίνεις κακός, α γίνει και κακό για να, να κάνει αυτά τα οποία θα σε γεμίσουν εσένα. Αν στηρίζεσαι μόνο στου άλλου ανθρώπου και στι γνώμε του. Δεν ζεις τη ζωή τη δική σου, ζεις τη ζωή των αλλονών. Αυτή η θέση εδώ σημαίνει επίσης ναι σ' ακούω, πρόσεξε να δεις, γιατί το, το σπαθί δεν είναι ακριβώς επιθετικό, αλλά είναι έτοιμο όμως να χτυπήσει. Η γλώσσα είναι έτοιμη να χτυπήσει. Το επιχείρημα, οι λέξεις είναι έτοιμε να χτυπήσουν αν τελικά απειληθεί αυτή η βασίλισσα. Δεν θα μας είσει. Και πάμε τώρα στο εννέα. Η ολοκλήρωση. Δηλαδή να ακολουθήσεις τα συναισθήματά σου προς την ελεύθερη βούληση. Και έχει βγει η δύναμη. Αριθμός 8. Μια πολύ όμορφη απεικόνηση. Κάτσε να στη φέρω κοντά να τη δεις. Τι σημαίνει, πώς ολοκληρώνουμε λοιπόν τα κεφάλαια στη ζωή για να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο. Μέσα από ηρεμία. Πρόσεξε να δεις. Έχεις μία... Εδώ έχεις μία δυναμική. Έχεις δύναμη. Αλλά μέσα από ηρεμία όπου έχεις κατακτήσει εσωτερικά μέσα σου πολλά πράγματα, έχεις κατασταλάξει, γνωρίζεις, έχεις εμπειριωθεί και όλα αυτά σου δίνουν τέτοια δύναμη όπου μπορείς πραγματικά να κατακτήσεις το θηρίο. Το θηρίο εδώ που έχει να κάνει με το λέοντα, στην ουσία τι σημαίνει, σημαίνει ότι έχεις καταφέρει και έχεις κατακτήσει την εσωτερική δύναμη. Η εσωτερική δύναμη δεν είναι νευριάζω, η εσωτερική δύναμη προ τα έξω δεν είναι. Θα σα φάω όλου λάχανο. Η εσωτερική δύναμη δεν είναι βγαίνω έξω και βρίζω και ρίχνω καντήλια. Όχι. Στην πνευματικότητα, η εσωτερική δύναμη έχει να κάνει μια πραότητα. Δεν με αγγίζει τίποτα. Δεν γίνομαι αδιάφορο αδιάφοροι. Δεν σημαίνει ότι, ε, πώ το λένε, δεν έχω συναισθήματα. Μπορώ όμω και καταλαβαίνω τι συμβαίνει μέσα μου. Διατηρώ αυτή την ηρεμία. Είμαι ζεν, αλλά και δεν είμαι ζεν που λέμε. Είμαι δηλαδή και ήρεμο, αλλά η ήρεμη, αλλά οκ, okay, εντάξει, έχω και μια μεγάλη αυτοκυριαρχία, διότι να σα το εξηγήσω λιγάκι, πολύ πολύ σύντομα, επειδή έχω πει ότι όλα είναι ενέργεια, οι άνθρωποι όταν σα επιτίθενται, στην ουσία τι θέλουν να κάνουν, να σα νικήσουν. Σε ένα, ίσως σε μια επιχειρηματολογία, ίσω σε μια συζήτηση, τι θέλουν, να σα καπακώσουν. Αυτό θέλουν. Και όταν σα καπακώσουν, έχουν κερδίσει. Γιατί έχουν πάρει την ενέργεια. Σου λέει, κέρδισα, τον κέρδισα. Όταν είστε πολύ καλοί στη δουλειά σας και σας κακολογούν, στην ουσία τι είναι. Είναι να σας, να σας, να σας, πώς θα λένε, να σας εξαλείψουν από τη ζωή. Να μην υπάρχετε. Διότι έτσι θα έχουν την έννοια του νίκησα, του κέρδισα. Αυτή είναι η ενέργεια. Θέλουν να ρουφήξουν την ενέργεια. Γι' αυτό και υπάρχουν και οι καταστροφέ, γι' αυτό και υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Στην ουσία, οι άνθρωποι είμαστε βαμπύροι. Λέμε, π.χ., προσέξτε. Θέλω να γεμίσω με αγάπη. Να το πάμε πιο έτσι. Να πάρει ενέργεια θέλει. Θέλει να γεμίσει πληρότητα, ενέργεια, χαρά, ευτυχία. Αυτά είναι ενέργειε. Αυτά είναι πράγματα που έρχονται και τα νιώθει. Είναι συναισθήματα και δημιουργούν ενέργεια γύρω-γύρω, έτσι. Και γύρω από την άβρα σου και γύρω και από του ανθρώπου είναι μια ανταλλαγή ενέργειας. Οπότε πρέπει να μάθεις το κόλπο σε δύσκολες καταστάσεις, να έχεις την εσωτερική ηρεμία και γαλήνη, ξέρω δεν είναι εύκολο, αλλά έτσι θα δείχνει ότι κανένας δεν μπορεί να σε παγιδέψει και να σε βάλει στη δική του παγίδευση της ενέργειας. Π.χ. Θέλει κάποιο να τσακωθεί μαζί σου, τι βρίζει, κάνει στη δουλειά, στο δρόμο, δεν ξέρω τι. Όταν σε βάλει και σένα να κάνει αντίστοιχα το ίδιο, έχει πετύχει. Σε έχει βάλει στην ενέργειά του. Το πιάνει. Πιάνει το κόλπο τι γίνεται εδώ. Γιατί αυτό είναι το κόλπο. Λοιπόν, δύναμη. Έχεις δύναμη. Πάμε λοιπόν. Να συνεχίσουμε στο επόμενο. τρίτη μας επιλογή λοιπόν και η τρίτη επιλογή είναι το αστρολογικό. Το εννέα, το αστρολογικό. Πολύ περίεργο. Πολύ ιδιαίτερο. Πολύ ξεχωριστό. Mm. Δεν είναι για όλου. Mm. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι για όλου. Γι' αυτό και οι επιλογέ σα, σαν ποσοστό δηλαδή, είναι μέχρι στιγμή από την ψηφοφορία που έχω δει ένα 11%. Mm. Τυχαίο, δεν θα έλεγα ξεχωριστό λοιπόν και για ελάτε να δούμε αυτός ο κύκλος ο οποίος ο κύκλος ο αστρολογικός δείτε τώρα τίποτα δεν είναι τυχαίο, έχει 360 μοίρες εντάξει ο κύκλος ο κύκλος έχει 360 μοίρες αν προσθέσω το 3 και το 6 τι αριθμό μου βγάζει τον αριθμό 9 Θέλει να σου πει και αστρολογικά ότι η ψυχή, ο άνθρωπος, κάνει έναν μεγάλο κύκλο, μάλλον κάνει πολλούς κύκλους στη ζωή του και δεν καταλαβαίνει πότε αυτή η κύκλη ολοκληρώνεται και πότε όχι, αν δεν ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Πάμε όμως τώρα. Πρώτη κάρτα που είναι η ανεξαρτησία. Το κάρμα εδώ σου βγήκε σένα. Δεύτερο που είναι οι σχέσεις, εγκλωβισμός. Το τρίτο που είναι η δημιουργικότητα. Εδώ έχουν βγει λοιπόν το δύο κούπα που είναι πολύ καλό. Το τέσσερα η ανακάλυψη της γνώσης που είναι ο πύργος. Το πέντε που είναι η ελευθερία και η ανάπτυξη. Πολύ ωραία το 6 που είναι η υπευθυνότητα και η αγάπη, μάλιστα. Το 7 που είναι η σοφία, η εσωτερική ανάπτυξη, ωραία. Και το 8 που είναι η ισχύ και η ικανότητα να επηρεάζει πράγματα, καταστάσει. Και το 9 που είναι η ολοκλήρωση και βγαίνει με έναν αριθμό 9. Έλα τώρα εδώ να τα βάλουμε κάτω να τα δούμε. Συγκλονιστικό. Η ζωή είναι γεμάτη, αν δει εδώ το 10 αυτό που επέλεξε, που πώ είπαμε εδώ πέρα με τον αστρολογικό χάρτη, το λοιπόν που επέλεξες ακριβώς δείχνει αυτή την πορεία ζωής. Ως άνθρωπος εσύ, σαν ανεξαρτησία, σημαίνει ότι γνωρίζεις πολύ καλά που βρίσκεσαι και έχεις μια τέτοια προσωπικότητα, ένα τέτοιο χαρακτήρα όπου καταλαβαίνεις πότε πρέπει να κρατάς τις ισορροπίες αλλά σε πνίγει και το άδικο. Σε αυτή τη ζωή πρέπει να καταλάβεις ότι το άδικο μπορεί να υπερισχύει. Και γι' αυτό πολλέ φορέ όλοι οι άνθρωποι ψοφάμε για πραγματική δικαιοσύνη, να έρχεται η δικαιοσύνη σε πολλά πράγματα και κυρίω εσύ αυτό που προβληματίζεσαι πολύ έχει να κάνει στην ύλη και στου ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν. Σαν προσωπικότητα γενικότερα θέλεις λοιπόν να υπάρχει μία δικαιοσύνη σε αυτή τη ζωή και καταλαβαίνεις τις έννοιες και τον νόμο του κάρμα. Δίνω και παίρνω, γιατί αυτή είναι μια καρμική κάρτα. Οι σχέσεις σου ήταν δύσκολες, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ήταν και είναι δύσκολες. Με οικογένεια, με δικούς σου ανθρώπους, ένιωθες πάντα ένα εγκλωβισμό. Ένιωθες ότι κάτι δεν πάει καλά, γενικότερα. Ένιωθες ότι οι σχέσεις, ή πώς το λένε, σ, σ, δεν σου δίναν δύναμη να αισθάνεσαι εσύ πολύ καλά. Και να μια μοναξιά και έναν εγκλωβισμό και μια φυλακή. Όμως, εδώ τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πολλές φορές, μάλλον να σου πω διαφορετικά, ότι ποτέ μην χάσει το κουράγιο σου να κάνεις ένα βήμα. Διότι αυτό δηλώνει η κάρτα. Τα ταρό πάντα έχουν πολυεπίπεδη ερμηνεία. Εδώ σου λέει, ναι, έχεις τον εγκλωβισμό, έχεις τη φυλακή σου, αλλά προχώρα όμως, μπορείς να προχωρήσεις, μπορείς να κάνεις βήματα. Στην τρίτη τοποθέτηση που είναι η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, η ομορφιά, η ευτυχία, είναι ότι ευτυχώς που έχεις και ανθρώπους οι οποίοι σε αγαπάνε. Μπορεί κάπου στην πορεία να βρει τον έρωτα της ζωή σου, να μπορείς να, 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 να βγεις από αυτόν τον εγκλωβισμό τελικά και να ένιωσες την αγάπη, την ευτυχία, την ομορφιά της σύνδεσης με ένα ανθρώπινο πλάσμα, μ? τη σύνδεση καρδιάς με καρδιάς, ψυχής με ψυχής. Ε, μπορεί αυτό να είναι και φιλία, όχι μόνο ερωτικό, έτσι. Και μετά ο πύργος. Έρχεται η καταστροφή. Πάλι ένα κύκλο. Είδε πώ πάει. Ψηλά, κάτω. Ψηλά, κάτω. Γιατί αυτή είναι η ζωή. Η τέταρτη τοποθέτηση που είναι η ανακάλυψη είναι τι πραγματικά αγαπά. Είναι σαν αυτό που σου λέει ότι αυτό που πραγματικά αγαπούσες γκρεμίστηκε. Και μιλάω και συμβολικά και, και, και πραγματικά. Γκρεμίστηκε ο κόσμο. Εδώ, αν δεις, αυτό εδώ πέρα ο κεραυνός είναι το χέρι του Θεού που έρχεται και διαλύει τη Βαβέλ. Εντάξει, και όχι μόνο. Διότι εκεί που πιστεύουμε ότι τα έχουμε δει όλα στη ζωή, ξαφνικά έρχεται κάτι, ένα αναπάντεχο γεγονό και μα τα ανατρέπει όλα, διότι έτσι είναι η ζωή. Είναι η υπέρτατη ανακάλυψη ότι η ζωή δεν θα σου πω να σου το πω, η ζωή θα σε βάλει σε μονοπάτια περίεργα. Όμως το μεγάλο μάθημα εδώ είναι ότι τα πάντα πρέπει να έχουν πολύ γερές βάσεις προκειμένου να απτυχθούν. Και επίσης είναι ένα άλλο μάθημα ότι μπορείς να ξεκινήσεις από την αρχή. Ο αριθμός 16 που έχει στην αριθμολογία είναι από τις πιο καρμικές κάρτες, είναι από τους πιο καρμικούς αριθμούς και πραγματικά έχει να κάνει με σχέσεις με τους ανθρώπους, καρμικές σχέσεις οι οποίες είναι πολύ 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 δύσκολες. Πάμε όμω. Η επόμενη τοποθέτηση, ο αριθμό 5. Πού είναι η ελευθερία, εμπειρία μέσα από μαθήματα και λάθη ζωή. Έχει αποκτήσει μεγάλη σοφία. Όλη αυτή η διαδρομή σου έχει δώσει πολύ μεγάλη δύναμη γιατί θα σε βοηθήσει στο καινούριο ξεκίνημα και να ολοκληρώνει αυτά τα κεφάλαια τη ζωή σου με μία βασίλισσα μπαστούν. Σοφή, έξυπνη, διαισθητική, έχει πάθος, ενθουσιασμό για ζωή γενικότερα, έχει αποφασιστικότητα, αλλά και το άλλο σαν άνθρωπος, είτε άντρα είτε γυναίκα, μπορείς να προσαρμοστείς στις εκάστοτε συνθήκες όσο δύσκολες και αν είναι. Αυτό και αν είναι ένα χάρισμα σε έναν άνθρωπο. Το να προσαρμόζεσαι είναι μία συγκλονιστική πραγματικά ικανότητα. Πίστεψέ το. Ξέρεις κάτι. Αυτό που παλιά έλεγε και ο Δαρβίνος, Ισχύει. Σου έλεγε λοιπόν ότι αυτό που θα επιβιώσει γενικά και ισχύει και στην κοινωνία μα και στη ζωή μα, αυτό που θα επιβιώσει δεν είναι ούτε ο ισχυρότερο, ούτε ο καλύτερο, ούτε αυτό ο οποίο είναι ο, αού, θα σα φάω Όχι, όχι, όχι. Θα επιβιώσει αυτό που θα προσαρμοστεί. Κρατήστε το αυτό. Πάμε στο επόμενο. Η έκτη θέση είναι η υπευθυνότητα, είναι η αγάπη. Εδώ έχει βγει η κρίση. Σημαίνει ότι έχει περάσει στα θέματα της αγάπης, της φροντίδας, της οικογένειας μέσα από πάρα πολλέ διακυμάνσεις. Όμω, κάποια στιγμή στη ζωή σου έπρεπε ή πρέπει ή θα πρέπει να πάρει κάποιε πολύ σημαντικέ αποφάσει. Η έννοια τη κρίση είναι απαντάω σε αυτό το κάλεσμα τη ζωή που με έχει βάλει τώρα σε μια διαδρομή και πρέπει τελικά εγώ μόνο μόνη μου, να επιλέξω τι χρειάζεται να κάνω. Έχει να κάνει με το σκοπό. Ανακαλύπτεις ή θα ανακαλύψεις το σκοπό της ζωής σου. Ξέρετε ο σκοπός της ζωής. Πολλές φορές δεν είναι, δεν είναι αυτό που λέμε το δεν με να κάνουμε πολλά λεφτά. Ω να κάνεις πολλά λεφτά. Δεν είναι το να κάνουμε πολύ μεγάλο διάσημό όνομα. Είναι αυτά. Στο πω πνευματικά τι ισχύει. Αυτό είναι μικρά στοιχεία. Μικρά στοιχεία. Γίνεσαι πλούσιο, σου το επιτρέπει ή στα φέρνει έτσι η ζωή. Ναι, βεβαίω έχει και δικέ σου αποφάσει και τα λοιπά. Έχει πολλέ ικανότητε, ναι. Αλλά έρχονται έτσι και τα πράγματα που οδηγεί εκεί. Αλλά γιατί όμω, για να βοηθά άλλου ανθρώπου. Και α κα... μην το κάνει και τόσο πολύ από την καρδιά σου. Γίνεσαι, ξέρω εγώ, διάσημο στο δικό σου. Μάλλον έχει αποκτήσει μεγάλο όνομα, επαγγελματικό όνομα. Αυτό σε ξέρουν όλοι, όλοι και οι πέτρε αλλά για να έρθουν άνθρωποι κοντά σου να τους βοηθήσεις. Γιατί ένα διάσημο όνομα ελκύει ανθρώπους, έτσι. Δεν είναι κακό. Για να βοηθήσεις το καταλαβαίνετε πως γίνεται ιστορία. Ναι, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν βοηθάνε. Οκ, okay, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το πώς, θα, πώς αυτό σαν σχέδιο ζωής θα, θα χτυπήσει μετά είναι ένα άλλο θέμα, δεν το εξετάζουμε. Εδώ όμως έχει να κάνει με αποφάσεις έχει να κάνει και με τη δυνατότητα εσύ της αναγέννησης, ανανέωσης. Εδώ σημαίνει και ίαση. Συνεχίζουμε τώρα. Στην έβδομη θέση έχουμε τη σοφία, πνευματικότητα και γνώσεις. Εδώ τώρα είσαι λίγο περίεργο με, τον, με αυτόν τον υπότηξη φων που ορμάει, Πολλέ φορέ μπορεί να, μπορεί αναπτύξει μια τέτοια επιχειρηματολογία μπροστά στου άλλου ώστε να, να, να υποστηρίξει με πολύ πάθο και ορμητικό αυτό το οποίο πιστεύει. Εδώ είναι ή είσαι πολύ πολέμιο εναντίον τη αστρολογία, πολύ εναντίον και γενικότερα οτιδήποτε πνευματικό, ή υπάρχει το αντίθετο, πιστεύει πάρα πολύ και είσαι πολέμιο στα υπόλοιπα κομμάτια, στου υπόλοιπου. Είναι σαν να λες, μα καλά, δεν βλέπετε την αλήθεια. Δεν βλέπετε τι συμβαίνει. Και στο σημερινό κόσμο με τόσες πολλές φωνές, τόσα πολλά κανάλια, τόσες πολλές απόψεις, τόσες πολλές κοινωνικές πλατφόρμες, έχουμε χάσει την έννοια τι είναι αληθινό, την είναι ψεύτικο. Τι είναι πνευματικό, τι είναι αστρολογία, τι είναι αριθμολογία, τι είναι όλα αυτά τα οποία και εσύ ρε Ακάς μας λες, τι είναι αυτά τα οποία λες από το κανάλι σου. Μ? Ισχύουν, δεν ισχύουν. Και βεβαίω εδώ, αυτό το οποίο βέβαια θέλει να σου πει, ότι από την άλλη το θετικό είναι πήγαινε να κατακτήσει τη γνώση. Αυτό σημαίνει εδώ. Πήγαινε γιατί είναι ξυφών και τα ξύφα έχουν να κάνουν και με τι γνώσει. Πήγαινε πραγματικά είναι το α και το ω να κατακτήσει την πνευματικότητα τη γνώση. Ο καθένα όπου τον οδηγήσει αυτή η πνευματικότητα, προκειμένου να αποκτήσει γνώσει, οι οποίε θα σε οδηγήσουν στο επόμενο βήμα που έχει να κάνει με την τοποθέτηση με τον αριθμό 8 που είναι η ισχύς ικανότητα να επηρεάζει δυνάμεις πραγμάτωσης και έχει βγει ο τροχός της τύχης. Έλα, είναι συγκλονιστικό. Αποκτώ γνώσεις για να καταλάβω ότι σε αυτή τη ζωή έχω τη δύναμη να κάνω νέα ξεκινήματα, έχω τη δύναμη να κλείσω κύκλους, Έχω τη δύναμη να αφήσω κύκλου, ανθρώπου, καταστάσεις, γεγονότα τα οποία με έχουν πληγώσει, με έχουν στεναχωρήσει, με έχουν γκρεμίσει, δεν έχουν πιστέψει σε μένα. Δεν έχουν καταλάβει την καρδιά μου, δεν έχουν καταλάβει την ψυχή μου, το είναι μου, δεν έχουν καταλάβει τη σκέψη μου, δεν με δέχονται έτσι όπω είμαι κιόλα και να προχωρήσω. Πόσο αστρολογικό αυτό, εσύ που επέλεξες λοιπόν τον αστρολογικό κύκλο, ακριβώς αυτό είναι. Και να ξέρει εδώ ότι βεβαίω είναι η αρχή. Και βεβαίω, εδώ οι τέσσερι ορίζοντες είναι τα τέσσερα πολύ σημαντικά και δύσκολα μαθήματα τα οποία έχει να περάσει. Εδώ είναι οι τέσσερι Ευαγγελιστέ, είναι το δίδαγμα, αν θέλει, του Ευαγγελίου, είναι όμω και οι τέσσερι καταστάσει και οι άνθρωποι στου οποίου ελκύει εσύ για να σε μάθουν και τα μαθήματα δεν είναι εύκολα. Για να σου το πω πολύ απλά, Περάσανε καλά οι, 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 οι μαθητές του, του Χριστού, μετέπειτα. Όχι, περάσαν τα πάνδυνα, υποφέρανε. Έτσι λοιπόν για σε αυτή τη ζωή, εν, εν, αν θέλεις δηλαδή και συμβολικά να το δούμε, το μήνυμα είναι ότι σε αυτή τη ζωή, ναι θα μου πεις έχουμε έρθει για να υποφέρουμε, όχι, υποφέρουμε όμως πολλές φορές από το μυαλό μας υποφέρουμε όταν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τι καταστάσει που ανατρέπουν την αρμονία τη ζωή μα και δεν έχουμε μάθει, δεν μα έχουν μάθει πώ να αντιδρούμε σε αυτέ τι καταστάσει. Στεναχωριόμαστε, θλιβόμαστε και μένουμε εγκλωβισμένοι εκεί. Όμω έλα μου που πάμε στην ολοκλήρωση, στον αριθμό 9, τι σου λέει. Να ακολουθεί τα συναισθήματά σου προ την ελεύθερη βούληση. Ο αριθμό 9 είναι ο αριθμό, είναι αυτή η κάρτα, το 9 κούπα, είναι η κάρτα τη ευχή. Έλα στη φέρω κοντά τη Έλα στη γνωρίσω. Μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα. Εδώ έχουμε το σύμβολο του Δία που σημαίνει τύχη. Αστρολογικά συμβολικά εννοώντα πάντα ο Δίας φέρνει τύχη. Ναι βεβαίως εξαρτάται πάντα από το δικό σας προσωπικό αστρολογικό χάρτη αλλά η τύχη εδώ σημαίνει ευτυχία, σημαίνει υλοποίηση ευχής. Κάνε την ευχή σου και θα υλοποιηθεί. Με άλλα λόγια να σου το πω, ανακαλύπτοντα πνευματικέ αλήθειε και πώ λειτουργούν ενεργειακά τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο, θα καταλάβει πολλέ αλήθειε και θα αλλάξει τον τρόπο πώ πρέπει να σκέφτεσαι και τι συμβαίνει πίσω. Π.χ. σου επιτίθεται ο προϊστάμενό σου ή σου επιτίθεται καθημερινά. Ποια είναι η πραγματική αλήθεια πίσω από αυτό. Τι κρύβεται. Μην μου πει είναι βλάκα. Μπορεί να είναι, ναι. Γιατί το κάνει, πήγαινε ρώτα, γιατί, γιατί σημαίνει αυτό, γιατί το κάνει αυτό σε μένα. Αυτό όταν το ανακαλύψεις και σου ανατρέψει την κοσμοθεωρία σου, τότε θα μπορέσεις να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη άποψη και να αλλάξεις τον τρόπο αντίδρασή σου, κρατώντας ισορροπίες. Γιατί είμαι άτυχος άτυχη στους άντρες. Λέω τώρα, άτυχη στου άντρε ή στον έρωτα. Γιατί δεν έχω βρει τον έρωτα μέχρι στιγμή στη ζωή μου. Γιατί. Πρώτα απ' όλα ξεκινά από τον εαυτό σου. Όμω, όταν ανακαλύψει αυτά τα γιατί και σου έρθουν οι απαντήσει, τότε θα είσαι σε θέση να κάνει προ το σύμπαν, προ το Θεό, ξεκάθαρε ευχέ και ξεκάθαρη υλοποίηση ευχή. Γιατί εκείνη το κόλπο. Και πολλές φορές αυτή η υλοποίηση ευχής έχει να κάνει και με το προσωπικό σχέδιο ζωής, έτσι. Αλλά είναι μια κάρτα η οποία δείχνει ότι είναι η ολοκλήρωση των κύκλων, κλείνουν οι κύκλοι με θετικό τρόπο και προχωράς για το καινούργιο, για νέους κύκλους. Και πάμε στην τέταρτη επιλογή. Με τους κρυστάλλους η οποία είναι και μία δικιά μου προσωπική επιλογή. Με ειδικές κάρτες, οι οποίες έχουν, είναι με, με αποτύπωση κρυστάλλων εδώ. Πολύ ωραίες αγαπημένες κάρτες. Δεν τις βγάζω πολύ συχνά, αλλά έχω κάνει αρκετές όμως αναλύσεις με αυτές τις κάρτες. Πάμε. Είδε πόσο ωραία αποκαλύπτονται τα μοναδικά γεγονότα της ζωής μας. Hm. Ωραία λοιπόν. Πάμε να δούμε. Πρώτη κάρτα η Ανεξαρτησία και έχει βγει ο Ανόητος, ο τρελός. Ε, είμαστε λίγο τρελούτσικοι. Έχει βγει το δεύτερο που είναι οι Σχέσεις που είναι μια βασίλισσα μπαστούνι. Το τρίτο που είναι η δημιουργικότητα. Μια άλλη βασίλισσα πεντάκτηνο στην δημιουργικότητα λοιπόν. Έχει βγει στη τέταρτη θέση που είναι η ανακάλυψη της γνώσης ένα οχτώ πεντάκτηνο. Στην πέμπτη θέση που είναι η ελευθερία έχει βγει το τρία πεντάκτηνο. <coughs> στην έκτη θέση που είναι η υπευθυνότητα δύο μπαστούνι, ωραία. Έβδομη θέση που είναι η σοφία έχει βγει ένας άσος πεντάκτηνο, στην 8η θέση που είναι η ισχύς έχει βγει ένα βασιλιάς πεντάκτινο και στην 9η θέση που είναι η ολοκλήρωση έχει βγει ο ήλιος τι να πρωτοπού ό,τι και να είναι στη ζωή σου, στη ζωή μας υπήρχε μία κατεύθυνση αλλά και μία όμως προστασία. Αν θέλεις από άλλες δυνάμεις, ας το πούμε έτσι. Ο ανόητος σημαίνει εκείνος ο οποίος δεν φοβάται, ενώ να στο πω σε εξής άνθρωποι, ο καθένας από εμάς φυσικά και έχει τις ανησυχίες του, τις αγωνίες του, δεν φοβάται όμως να κάνει νέα ξεκινήματα, να ξεκινήσει από το μηδέν. Μπορεί, μπορεί, να έχει εκείνη την προσωπικότητα ή το χαρακτήρα όπου επειδή, επειδή, οι άλλοι άνθρωποι σε βλέπουν τόσο φωτεινό, τόσο δυνατό, τόσο σίγουρο, τόσο ανθεκτικό να θέλουν να σε γκρεμίσουν ή θέλουν να σε πληγώσουν, ε. στο τέλος όμως να μην τα καταφέρνουν ε. και εσύ να ξεκινάς με ορμή νέα πράγματα. Έχεις τη δύναμη του χαρακτήρα, λέει, το σθένος. Και δεν φοβάσαι να ξεκινήσεις από την αρχή. Και είσαι είμαστε παιδιά των λουλουδιών. Πολλέ φορέ μπορεί να οραματιζόμαστε ή να ονειρευόμαστε να έχουμε και αυτό το λίγο το, το τρελό τη φαντασία, το καλύτερο κόσμο. Τέλο πάντων, η επανάσταση τότε που είχε γίνει και τα λοιπά και τα λοιπά που είχε γίνει με την εποχή των λουλουδιών, τα παιδιά των λουλουδιών, η οποία βέβαια λίγο μπερδεύτηκε, γιατί είχε και πολύ μπάφο μέσα. Λοιπόν. Αλλά δεν είναι αυτή η πνευματικότητα όμω. Δείχνει άνθρωπο δυνατό εδώ. Το δεύτερο που έχει να κάνει με τι σχέσει. Συνεργασία. Η διέστησή σου, όντω και η διέστησή μα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα τα οποία έχουμε μέσα μα, σαν μια σκηνική είναι μου επιλογή, όπου υπάρχουν και γυναίκε οι οποίε μας βοηθάνε, σα βοηθάνε, μα βοηθάνε, μπορεί να είσαι και εσύ, αλλά υπάρχει πάντα ένα άνθρωπο που εμφανίζεται την κατάλληλη στιγμή, συνήθω είναι η γυναίκα, η οποία θα σε βοηθήσει σε μια συγκεκριμένη στιγμή τη ζωή σου. Εντάξει, και επίσης εδώ δείχνει ότι στις σχέσεις υπάρχει και φούντομα, υπάρχει και μία ενέργεια, υπάρχει και ένα πάθος. Πάμε τώρα στο τρίτο που είναι η δημιουργικότητα, μία βασίλισσα λοιπόν πεντάκτηνο. Είναι μία δημιουργική κάρτα, είναι μία βασίλισσα η οποία, τι σου, τι σου λέει εδώ, ότι η δημιουργικότητά σου μπορεί να σε οδηγήσει σε πολύ ευτυχή μονοπάτια με επιτυχία. Η δημιουργικότητα χρειάζεται παντού. Παντού. Στα επαγγελματικά, στο, στις σχέσεις, παντού θέλει και δημιουργικότητα. Σκεφτείτε το αυτό. Η επόμενη τοποθέτηση, η τέταρτη, είναι η ανακάλυψη, είναι η γνώση. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εδώ όντω, όσο αφορά για μένα εδώ, το 8 πεντάκτηνο, είναι ότι, κοίταξε να δεις, έχει να κάνει με τα λεφτά, έχει να κάνει με τη δημιουργία των, των, των οικονομικών, της επιτυχίας της επαγγελματικής, αλλά θα πρέπει να έχεις μεθοδικότητα, πειθαρχία, αλλά ρε αδερφάκι μου και πολύ διάβασμα, και πολύ μελέτη και πολύ προσεκτική δουλειά. Στην κάθε, στην κάθε λεπτομέρεια. Είσαι ένας άνθρωπος λοιπόν όπου έχεις αυτό το ταλέντο της μεθοδολογίας, της πειθαρχίας αλλά και μπορείς να να πετύχεις και οικονομικά και επαγγελματικά αλλά με το να φέρνει συνέχεια, να ανανεώνεσαι, να, να, να είσαι δηλαδή μπροστά στις εξελίξεις και να μαθαίνεις και καινούργια πράγματα. Η επόμενη θέση που είναι η πέμπτη θέση που είναι η ανεξαρτησία, η ελευθερία, η εμπειρία από τα μαθήματα είναι το τρία πεντάκτηνο. Έχεις προστασία, έχεις υποστήριξη. Το 3 είναι από του πολύ τυχερού αριθμού εδώ, το 3 πεντάκτηνο. Σημαίνει ότι σε αναγνωρίζουν κιόλα ω έναν άνθρωπο ο οποίο έχει πολύ μεγάλη γνώση, ικανότητε, δημιουργικότητα. Έρχονται σε σένα για να του δώσει αλήθεια. Πρόσεχε, το 3 πεντάκτηνο είναι πρακτική, ρεαλιστική, αληθινή τοποθέτηση. Ωραία. Συνεχίζουμε. Έκτη θέση είναι η υπευθυνότητα, η αγάπη. Δύο μπαστούνι. Εδώ είναι καρμικές σχέσεις. Μπορεί να είστε αδελφές ψυχές, τις σχέσεις ενώ δηλαδή γνωριμίες. Έχεις γνωρίσει την αδελφή ψυχή σου. Έχεις γνωρίσει τη δίδυμη φλόγα σου. Τελείωσε. Όμω έχει και μια άλλη δυνατότητα. Το δύο μπαστούνι σημαίνει ότι αυτό που σκέφτομαι μπορώ να το υλοποιήσω και ενεργειακά. Θα με βοηθήσουν και κάποιοι άνθρωποι, θα έρθουν στη, στο διάβα τη ζωής μου και άνθρωποι οι οποίοι θα με βοηθήσουν για να πετύχω και το σκοπό μου. Αλλά εδώ όμως σημαίνει και φροντίδα και ενέργεια, σημαίνει και άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά μας γιατί έπρεπε να είναι κοντά μας. Ή αδελές ψυχές, ή δίδυμες φλόγιες, θα πω και καρμικές σχέσεις, έχουν διαβαθμίσεις αυτά, έχουν διαφορετικότητες, ας το πω έτσι. Ελπίζω να τις καταλαβαίνει λίγο αυτές τις έννοιες. Ελπίζω να το κάνω πολύ ξεκάθαρο και εύκολο να το καταλάβεις. Έτσι, πάμε στο επόμενο. 7. Σοφία, εσωτερική ανάπτυξη, πνευματικότητα γνώση. Άσως πεντάκτημα. Η δύναμη του να μαθαίνει καινούρια πράγματα. Η δύναμη που μπορεί να μαθαίνει καινούρια πράγματα, πρακτικά όμως, αληθινά, και να τα εφαρμόζεις στη ζωή σου. Εδώ έχει να κάνει το έδρος της εκπαίδευσης, το γνώσιο, να μαθαίνεις πράγματα και από διαφορετικούς τομείς. Και να μπορείς να συνδυάζει επαγγελματικά, λέω τώρα οικονομικά, με αστρολογία τώρα. Να μαθαίνει, ξέρω εγώ, να έχει σπουδάσει οικονομικά ή να σπουδάζει, αλλά να και με αστρολογία. Να κάνει οικονομικά να μαθαίνει αριθμολογία. Ή να ρίχνει τα ταρό. Ή να σχολεί, με μένα. Λέω τώρα. Μιλάω πάντα για το δικό μου το κανάλι και τη δική μου τοποθέτηση, έτσι. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σπουδάζουν, να έχουν σπουδάσει να ειδικεύονται επαγγελματικά σε κάτι άλλο και όμως παρόλα αυτά επειδή νιώθουν ότι θέλουν και μια άλλη γνώση και μια άλλη εμπειρία να γνωρίζουν και κάτι άλλο, να μαθαίνουν κάτι άλλο, να μαθαίνουν ιστορία ξέρω. Ο άλλος είναι μαθηματικός αλλά παρόλα αυτά του αρέσει πολύ η ιστορία ή η φιλοσοφία. Εδώ όμω το Άσο πεντάκτο σημαίνει ότι όχι μόνο κατακτά τις γνώσει, όχι μαθαίνεις κάτι καινούριο, αλλά σου απαντώνται οι αλήθειε που ήθελε να μάθει. Και ένα wow εδώ που λένε, Λες, λε παιδί μου, όντω. Όταν εγώ ξεκίνησα να σα πω κάτι, Αστρολογία, ασχολήθηκα. Μάλλον να σα το πω λίγο διαφορετικά. Ασχολ... Σπούδασα κάτι τελείω διαφορετικό το οποίο είχε να κάνει με επιστήμη ηλεκτρονικών υπολογιστών κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, τελείως διαφορετικό πεδίο γνώση. Παρ' όλα αυτά όμως, ο δρόμος άνοιξε και με έφερε με ανθρώπους, με από εδώ από εκεί και μου κίνησε την περιέργεια να ασχοληθώ με την αστρολογία. Σπούδασα, έκατσα, Διάβασα, συνεχίζω ερευνώ και διαβάζω. Ανακαλύπτω συνέχεια καινούργια πράγματα, διότι το πεδίο είναι τεράστιο. Τεράστιο. Οι έρευνε πολλέ, οι μελέτε πολλέ, οι προσεγγίσεις είναι πολλέ, έτσι. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είναι και λίγο να έχει μπει και ο εγωισμό του ανθρώπου μέσα και να έχει τοποθετήσει κάποια πράγματα, αλλά. Και όταν άρχισα να βλέπω ότι με ποιο τρόπο μπορεί να αυτά να γίνουν αληθινά, τότε άρχισα να πιστεύω κι εγώ στην αστρολογία. Στην αριθμολογία, και φυσικά και στα ταρό. Αυτά τα λίγα έτσι σαν μια μικρή τοποθέτηση. Πάμε τώρα εδώ στην ισχύ και την ικανότητα. Είμαστε δυνατοί άνθρωποι. Αυτός εδώ πέρα ο βασιλιάς πεντάκτηνο δηλώνει ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση, δηλώνει ότι γνωρίζει επακριβώς την τοποθέτησή του σε αυτόν τον κόσμο, τη δική σου τοποθέτηση σε αυτόν τον κόσμο, Έχει πολύ μεγάλη δύναμη, Μπορείς, έχεις δυνάμεις να πετύχεις πράγματα με αληθινό και πρακτικό τρόπο. Όχι δηλαδή οι δηλαδή όχι του αέρα λόγια, εντάξει. Ουσιαστικά, ε, αληθινά. Και το τελευταίο είναι ο ήλιος. Είναι η ολοκλήρωση. Έλα, δεις την ολοκλήρωση. Θα σου φέρω κοντά τον ήλιο να τον δεις. Είναι η ισοδοξία. Είναι ότι νιώθεις ευγνωμοσύνη για ό,τι έχεις πετύχει μέχρι στιγμής και το ό,τι έχεις σημείς στη ζωή σου, με όλα 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 όσα είναι. Να ξέρεις λοιπόν ότι ο ήλιος ακολούθη, Ο ήλιος και αστρολογικά είναι από τους πιο τυχερούς πλανήτες. Δηλώνει ζεστό άνθρωπο, ο καλό άνθρωπο, δηλώνει το φως το οποίο φέρνει, τις αλήθειες που θέλει να φέρει και έχεις και εσύ τη δυνατότητα να πετύχεις, να ολοκληρώσεις μέσα από την ελεύθερη βούληση αυτά τα οποία θέλεις να κάνεις. Πάντα μέσα από το φως. Ό,τι κάνεις να το πετυχαίνει μέσα από το φως, μέσα από τη θετικότητα. Μέσα από... Και το να φέρεις το φως στη σημερινή εποχή είναι πραγματικά μια μεγάλη επανάσταση. Το να είσαι ένας φωτεινός άνθρωπος, ένας αισιόδοξο άνθρωπος είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη επανάσταση. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το κανάλι που σε κάνει να σκέφτεσαι διαφορετικά, μην ξεχάσεις λοιπόν να δεις, οπωσδήποτε, τις πολύ... το, το, βίντεο που είχα κάνει την προηγούμενη φορά, τις πολύ σημαντικές ευκαιρίες που έρχονται που είναι για όλα τα ζώδια, ανακάλυψε επίση ποια είναι τα καρμικά σου εμπόδια, σύμφωνα με την ημερομηνία γέννησης. Δύο πολύ, πολύ δυνατές αναλύσεις, οι οποίε θα μπορέσουν να σου δώσουν πάρα πολύ καλέ έτσι, να σου δώσουν πολύ ωραίε τοποθετήσει και θα σου προτείνω άλλο ένα, διάλεξε αστρολογικό χάρτη. Μία μοναδική ανάλυση. Είπαμε, εδώ είμαστε το κανάλι το οποίο σε κάνει να σκέφτεσαι διαφορετικά. Τα λέμε σύντομα.